αρκετές πολιτικές εξελίξεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι εξελίξεις πέρασαν από χθες που κατέφθασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και στη δεξίωση που έγινε με τους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλάς το βράδυ, αναφέρθηκε και σε προβλήματα της Βόρειο Ελλάδος και γενικότερα στο τι θα κάνει, τι θα πει στην ομιλία του. Στην ομιλία του, λοιπόν, θα αναφερθεί στην όθηση που θα δώσει στη νέα γενιά, στην κοινοτομία και βεβαίως σε προγράμματα τα οποία θα οθήσουν τους νέους όχι μόνο να παραμείνουν στην Ελλάδα οι νέοι που έχουν απομείνει, αλλά και οι νέοι που είναι στο εξωτερικό να επανέλθουν. Μάλιστα. Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, είπε ότι ναι, πράγματι υπάρχει ένα θέμα που πλήττει πλέον την Ευρώπη και πρέπει και εμείς να αντισταθούμε σε αυτές τις πιέσεις που θα δεχθούμε, ειδικά στη θέρμανση, στο πετρέλαιο θέρμανση. Φοβάται ότι θα έχουμε μεγάλη άνοδο της τιμής του. Θα ξεπεράσει δηλαδή το 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση, όπως επίσης και η βενζίνη θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Κάτι το οποίο το φοβάται σε πάρα πολύ έντονο βαθμό και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, ότι θα προκαλέσει πολύ με σοβαρούς τριγμούς στην οικονομία μας. Και βέβαια στις δικές μας περιοχές, όπου είναι ορεινές, και ξέρετε, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πολύ ένα σημαντικό κομμάτι της ενεργειακής κάλυψης πλέον, όπως και το φυσικό αέριο που έχει ανεβεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά αυτό θα μετακυλήσει και σε όλα τα είδη κυρίως πρώτης ανάγκης, κύριε Αγραφιώτη. Ναι, σε μεγάλο βαθμό, ναι, και στην πρώτη ανάγκη, αλλά κυρίως εκεί που έχουμε μεγάλο πρόβλημα είναι στην ενέργεια, διότι ένα νοικοκυριό στη Βόρεια Ελλάδα καταναλώνει, τουλάχιστον ξέρουμε από ό,τι ξέρουμε, 2.000 με 3.000 ευρώ και να βγάλει το χειμώνα. Με οικονομία. Ναι, θα διπλασιαστεί αυτό το πράγμα και καταλαβαίνετε ότι θα επέλθει μια μεγάλη ενεργειακή φτώχεια στην περιοχή μας, στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι το οποίο θα επηρεάσει τα εισοδήματα και το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός λίγο πολύ ότι θα επηρεαστεί, αλλά θα ανακοινώσει κάποιες φοροελαφρύνσεις στο Βελίδιο σε λίγη ώρα περίπου. Θα ανακοινώσει με την μέσα της ομιλίας του κάποιες φοροελαφρύνσεις και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα κάποιες προσεστιές μονάδες που θα κυμαίνονται από 1 μέχρι 2% λιγότερο. Επίσης θα διατηρήσει το φόρο στην εστίαση στο 13%, μια είδηση που μας την έδωσε χθες στις κατηδίαν συζητήσεις που είχε με δημοσιογράφους στη Ηλέκτρα Παλάς. Επίσης είπε ότι θα υπάρξουν κάποια προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και στήριξης βεβαίως του προγράμματος Ελευθερία, κυρίως στους νέους, που θα δοθούν πολλά προνόμια θα δοθούν στους νέους για να εμβολιαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα κάποιοι άνθρωποι που είναι ακόμα επιφυλακτικοί. Ξέβρασε το φόβο του για τα σχολεία, διότι κάποιοι δημοξιολόγοι είπαν ότι θα πρέπει να κλείσουν τα σχολεία του Δεκέμβρη, να ανοίξουν τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου. Κάποια σχολεία θα κλείσουν τον Δεκέμβρη και ίσως να αναγκωθούμε σε ένα lockdown επί της εκπαίδευσης μέσα σε τους επόμενους 2 μήνες, κάτι το οποίο ανησυχεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Όπως επίσης θα δούμε και πώς θα κυμηθεί τα ζητήματα με την αποκατάσταση των πυρκαγιών, των πληγέντων από τις πυρκαγιές, κάτι το οποίο απασχολεί έντονα τον Πρωθυπουργό. Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους υπουργούς της κυβέρνησης εδώ στη Θεσσαλονίκη και στα περίπτερα βρέθηκαν και βεβαίως αρκετοί επιχειρηματίες θέλουν να παρακολουθήσουν την έκθεση, αν και φέτος η έκθεση είναι πιο πεσμένη από τις προηγούμενες χρονιές, δεν είναι το ίδιο κομμάτι, το ίδιο κλίμα. Σε αυτό συντελεί νομίζω και η αποχή από η μη πραγματοποίηση της περσινής διεθνούς έκθεσης, έτσι δεν είναι? Είναι και ότι ο κόσμος φοβάται και τον κορονοϊό και την πανδημία. Είναι αρκετά τα κρούσματα που έχει η χώρα μας και η κυβέρνηση το φοβάται. Παρά το γεγονός ότι θέλει να δώσει μια ανάσα και στο μέσο του τουρισμού και στην οικονομία, αλλά και γενικότερα στις επενδύσεις, να υπάρξουν ξεμπλοκάρισμα των επενδύσεων. Και μάλιστα αυτό μας το ανέφερε χαρακτηριστικά χθες και ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχαμε, ότι θα ξεμπλοκάρουν επενδύσεις που βλέπετε δεν είχαν ξεμπλοκάρει εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό το ακούω εγώ από το 2019 προσωπικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει το 2021. Σε ευχηθούμε να ξεμπλοκάρουν αυτές οι επενδύσεις και να μπορέσουν να πάρουν και κάποια πράγματα μπροστά για το καλό της χώρας μας. Αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης καθόλου στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, γιατί πολλά λέμε για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, με την ελπίδα ότι σε αυτήν είμαστε και εμείς, κύριε Αγραφιώτη, Δράμα και Κοζάνη και όλη η περιφέρεια της Μακεδονίας? Ναι, για τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε, αλλά για την περιφέρειά μας και τη δική σας περιφέρεια. Είπε κάποια στοιχεία ότι θα ξεκινήσουν κάποια αναπτυξιακά προγράμματα, όχι όμως συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, το μετρό, το λιμάνι, διάφορους ειδικούς άξονες. Για μας, δυστυχώς, εγώ περίμενα να πει κάτι για το πετρέλαιο θέρμανση, να μπει ένα επίδομα ή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά δεν τόλμησε να το πει προφανώς γιατί δεν τον αφήνει το οικονομικό επιτελείο. Ναι. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά και τις περιοχές μας είναι τι θα γίνει και με τα εθνικά ζητήματα, που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εκεί δεν θέλει να επιτεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μόνο που είπε ουσιαστικά ήταν ότι θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις στα πλαίσια της ομιλίας του ΙΒΕΦ
Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε το η εικόνα θα είναι αύριο, νομίζω, πιο συμπληρωμένη, κυρία Γραφιώτη, μετά την ομιλία του, και πάνω σε αυτό μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε και το κλίμα που επικρατεί στην πόλη. Πώς είναι, κυρία Γραφιώτη, υπάρχει κίνηση στους δρόμους, υπάρχει, πιστεύετε, ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό το οποίο έγινε από τον υπόδικο Κασιδιάρη για συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη? Βλέπετε να υπάρχει κινητικότητα με ομάδες αντιεμβολιαστών? Υπάρχει μια κινητικότητα πράγματι, αλλά όχι τόσο έντονη όσο στις προηγούμενες χρονιές. Παραδείγματος χάρη, εγώ θυμάμαι το 2011 πολύ περισσότερες κινητοποιήσεις, πολύ περισσότερη αστυνομία. Μάλιστα. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα τώρα. Ναι, θα συγκεντρωθούν οι άνθρωποι στις 7 με 8 η ώρα. Μετά δηλαδή, σε λίγο χρόνο από τώρα, από ό,τι λένε, θα συγκεντρωθούν, δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμα. Υπάρχει γενικότερα μια έντονη δυσαρέσκεια της κοινωνίας απέναντι με τους εμβολιασμούς, διότι δεν έγινε καλός χειρισμός σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και η υποχρεωτικότητα έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και τα πλαστά πιστοποιητικά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Γενικότερα υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια. Και αυτό το πράγμα το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Για αυτό το πράγμα ουσιαστικά χθες εγώ είδα έναν διαφορετικό Μητσοτάκη. Δεν είδα Μητσοτάκη του 2019, είδα ένα Μητσοτάκη του 2021, αρκετά αγχωμένο, αρκετά κουρασμένο. Και βέβαια αγχωμένο και προβληματισμένο σε σχέση με τις εξελίξεις και με την πανδημία και με την οικονομία. Δεν τον έχουν βρει λίγα. Κινούμενη άμμος είναι αυτή τη στιγμή, πρέπει να πούμε, κυρία Γραφιώτη, η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Το θέμα της πανδημίας, το θέμα των αυξήσεων στα καύσιμα, τα εθνικά θέματα, όπως έχετε πει, γιατί ακούμε και τις φωνές των γειτόνων, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αφήσουν ένα πρωθυπουργό να είναι χαλαρός σε μια τέτοια συγκυρία. Είναι πολλές οι ατυχίες που τον βρήκαν στη δική του διακυβέρνηση, είναι η αλήθεια. Αλλά πρέπει να τις χειριστεί και με τον ανάλογο τρόπο, υπεύθυνο τρόπο. Διότι σε κάποια ζητήματα, εγώ θεωρώ ότι οι υπουργοί του είναι φάουλ. Εγώ το είπα και ευθέως. Ότι κάποιοι υπουργοί δεν προχωρούν έργα. Παραδείγματος χάρη, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι προχωρά τα έργα ανάπτυξης. Ναι, εγώ προχθές πέρασα από το Ελληνικό, δεν είδα κάποια αλλαγή. Και αυτές οι μεγάλες, δηλαδή βαρύδουπες επενδύσεις που ακούμε εδώ και 2 χρόνια. Δεν προχωράνε και δεν είναι θέμα μόνο της πανδημίας που έχουν σταματήσει. Είναι και θέμα της αναποτελεσματικότητας του κράτους που δεν μπόρεσε να ξεμπλοκάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και να λέμε αλήθειες. Φυσικά αλήθειες θέλουν οι πολίτες από εμάς, κυρία Γραφιώτη. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Εμείς μεταφέρουμε το κλίμα έτσι όπως ακριβώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Να πω ένα ευχαριστώ για την συνεργασία. Λίγο πριν κλείσουμε, ναι, να πούμε ότι στο παραπολιτικό κομμάτι. Ναι. Ότι μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και πολλές συζητήσεις εδώ το άκουσμα ανακοινώσεων κομμάτων, ειδικά στην περίπτωση της δεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, και η Ελληνική Λύση προκαλεί τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, όπου αγχώνονται ότι ίσως η Ελληνική Λύση πάρει πολλά ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και πιάζει διψήφιο αριθμό. Δηλαδή αποτελεί ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η άνοδος της Ελληνικής Λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου. Και βέβαια μεγάλο ερωτηματικό προκαλεί αν θα κάνει κόμμα ο φαρμακοβιομήχανος ο κ. Γιαννακόπουλος. Μεγάλη συζήτηση προκαλεί εδώ, νομίζω ότι είναι και το θέμα των ημερών εδώ στη Δεύτερη. Κυρία Γραφιώτη, αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε. Δεν μου απαντήσατε για την κίνηση Κασιδιάρη εντός από την φυλακή μέσα. Ναι, εντάξει, είναι μια κίνηση η οποία δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κινητικότητα. Λογικά θα το καλύψουμε αύριο, μέχρι αύριο θα έχουμε το ρεπορτάζ. Μάλιστα, οπότε αύριο το συζητάμε αυτό. Ναι, αύριο το συζητάμε. Πολύ ωραία. Να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Διότι είμαστε λίγο νωρίς ακόμα. Πάντως είναι ενδιαφέρουσα πολιτικά, διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ουσιαστικά έχει χρεωθεί αυτό το πράγμα όλη αυτή η διαδικασία. Κάτι που είχε κάνει και η κυβέρνηση Σαμαρά και τώρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αντίκτυπο Μάλιστα. στον κόσμο και στην κοινωνία.